πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Υγεία, ευτυχία σε όλους μας και στις οικογένειές μας. Και κάθε καλό στην ομάδα, αρχικά με τη σωτηρία, έτσι όπως τα κάναμε. Μη χειροκροτάτε. Εμείς τιμούμε το παρελθόν. Στο παρόν βάζουμε τα δυνατά μας. Πλέον η Α κατηγορία, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη, υπάρχουν αρκετές ομάδες ή μη επαγγελματικές πλέον και εμείς παλεύουμε απόλυτα ερασιτεχνικά. Σας εγγυόμαστε να πάρουμε τα δυνατά μας και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο και κάθε βοήθεια για να σωθεί η ομάδα, γιατί πρέπει και το αξίζει. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτό το κομμάτι στους ποδοσφαιριστές, στο παρόν αυτή τη στιγμή, στους ποδοσφαιριστές της ομάδας εκεί στο βάθος. Κόψω ένα μεγάλο μάλλον. Και θα ξαναπώ, επισφραγίζοντας αυτό τον όρκο τιμής, ότι η ομάδα θα σωθεί ό,τι και να γίνει με ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Και θα βάλουμε τα δυνατά μας όλοι μαζί. Βλέπετε, έχω μάρτυρες. Όπως θέλετε, για τον νου σας, για τριμάλια, έχω μάρτυρες. Πρέπει η ομάδα να σωθεί. Θα αναφερθώ και σε άλλα δύο πράγματα που έχει κάνει η ομάδα φέτος, για πρώτη φορά ιστορικά. Υπάρχουν ακαδημίες σε δύο αθλήματα, άρα προσέχουμε και το μέλλον, θυμίσαμε το παρελθόν, το παρόν βάζει τα δυνατά του και χτίζουμε και το μέλλον. Ιστορικά ξεκίνησε φέτος ακαδημία για και στο hardball και στο ποδόσφαιρο, με τμήματα τα οποία συμμετέχουν στις επίσημες ενώσεις, της ΟΧΕ και της ΕΠΣΔΑ. Για φέτος με επιτυχία, το οποίο δεν είναι ο σκοπός βέβαια. Εγώ για αυτό το ξεκίνημα θα καλέσω, επειδή η αρχή είναι το ίμιση του παντός και η βοήθεια που δεχτήκαμε φέτος το ξεκίνημα για αυτές τις δύο ακαδημίες, για να ξεκινήσουμε να έχουμε και το και υλικό και ρούχα και μπάλες, και όλα ήταν αρκετά δύσκολο το ξεκίνημα. Θα ευχαριστήσουμε έναν κύριο που δεν είναι εδώ, τον κύριο Μαρτίνο Αθανάσιο, για να στήριξε σε αυτό το ξεκίνημα.